συζητήσουμε για το πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των ψηφιακών τους ενισχύσεων, όπως αυτό χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η ελληνική οικονομία, παρά τους θυελλώδεις αντίθετους ανέμους που αντιμετωπίζει, όπως και άλλες οικονομίες της Ευρώπης, αντέχει και θα συνεχίσει να αντέχει χάρη στους πόρους του Ελλάδα 2.0, οι οποίοι μας προσθέτουν σημαντικά περιθώρια πρόσθετης ανάπτυξης που δεν έχουν οι περισσότερες από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εξίσου σημαντική επίδραση έχουν και οι μεταρρυθμίσεις του Ελλάδα 2.0, οι οποίες έρχονται να προσθεθούν στις μεταρρυθμίσεις που ήδη υλοποιήσαμε τα προηγούμενα 3 χρόνια. Και το γεγονός ότι επιτυχαίνουμε αυτούς τους γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης οφείλεται ακριβώς σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις, στη μείωση φορολογίας και ασφαλιστικών εισφορών, στην ψηφιοποίηση του κράτους, που από τη φύση της είναι μια μεταρρύθμιση συνολική του τρόπου που δουλεύει ολόκληρη η ελληνική κοινωνία και η οικονομία, και στην προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Αν δει κανείς συνολικά το τι είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, θα διαπιστώσει ότι μιλάμε για 4 διαφορετικά πράγματα. Πράγματα τα οποία τα βρίσκει κανείς συνολικά στη βιβλία του ψηφιακού μετασχηματισμού και στη στρατηγική της κυβέρνησης και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά τα βρίσκει και στη στρατηγική μας εντός του RRF. Το πρώτο είναι οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, η ψηφιοποίηση του δημοσίου. Το δεύτερο είναι η ψηφιοποίηση που συσχετίζεται με το τηλεπικοινωνιακό σύστημα. Το τρίτο είναι οι δεξιότητες και το τέταρτο είναι ο ιδιωτικός τομέας και η δίσδυση των ψηφιακών μέσων στις επιχειρήσεις. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνιστούν τραχοκοκαλιά της χώρας μας. Και σε αυτό το πλαίσιο, εμείς βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θεωρούμε ότι θα παίξει έναν καθοριστικό ρόλο στο να μπορέσει να τις αναβαθμίσει. Το site του προγράμματος είναι ήδη στον αέρα, digitalsme.gov.gr. Το πρώτο πρόγραμμα λέγεται Ψηφιακά Εργαλεία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, όπου εκεί μιλάμε για επιδοτήσεις στις τάξεις του 90%. Δηλαδή, φανταστείτε ότι είναι ένα προϊόν το οποίο καλύπτουμε το 90% του κόστους του. Το δεύτερο αφορά τη χρηματοδότηση business plans, ουσιαστικά και αυτό αφορά μόνο εταιρείες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Είναι οι ψηφιακές συναλλαγές, θα εξηγήσω ότι είναι αυτό στην πορεία. Αφορά, για παράδειγμα, το να βάζει κανείς POS στην επιχείρησή του, που και εκεί πάλι μιλάμε για χρηματοδοτήσεις 99% και 100%. Μιλάμε για εργαλεία που στοχεύουν στις ηλεκτρονικές πληρωμές, στις ηλεκτρονικές πωλήσεις και στις εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης, στα εργαλεία ψηφιακής διαφήμισης, συστήματα τηλεεργασίας, επιχειρηματική αναλυτική, business analytics, αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων, δηλαδή αποκτάς το εργαλείο να πρέπει να μαθαίνεις και να το δουλεύεις φυσικά, υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και αποκατάστασης σε περίπτωση καταστροφής, τεχνητή νοημοσύνη, διαδίκτυο των πραγμάτων, ολοκληρωμένες λύσεις για ανέπαφη εξυπηρέτηση, συστήματα κυβερνοασφάλειας, υποδομές και υπηρεσίες cloud, υπολογιστικού νεύους, υποδείγματα και λογισμικό-βιομηχανικών πλατφορμών δεδομένων και αναβάθμιση ταμιακών μηχανών και οικοσυστήματος POS. Σε ό,τι αφορά την πρώτη δράση, τα ψηφιακά εργαλεία μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην ουσία έχουμε voucher τα οποία κυμαίνονται από 900 ευρώ επιχορήγησης μέχρι 20.000 ευρώ επιχορήγησης ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, και όταν λέμε μέγεθος της επιχείρησης εννοούμε τους ανθρώπους που απασχολεί. Η πρώτη κατηγορία είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν προσωπικό μέχρι 10 άτομα, όπου εκεί το κουπόνι το οποίο μπορούν να πάρουν είναι 2.000 ευρώ. Και μετά πάμε μέχρι 250 άτομα, που είναι το όριο των μικρομεσαίων, που μπορούν να πάρουν ένα κουπόνι 20.000 ευρώ για να αγοράσουν υπηρεσίες που αφορούν σε προϊόντα που μπορούν να ενισχύσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Είναι ανοιχτό για υποβολή προτάσεων μέχρι και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου του 2022 και οι επιχειρήσεις να ανταποκριθούν, αλλά πιστεύω και εμείς ως